Υποδεχόμαστε λοιπόν τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Τσαπανίδη. Όλοι ρωτούν, οι περισσότεροι ρωτούν, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί χθες το πρωί, γιατί έγινε έτσι όπως έγινε η εξέλιξη που είχαμε με τον κύριο Τσακαλώτο να φεύγει από το Eurogroup χωρίς κάποια λύση, ενώ είχατε σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Χθες τον πρωθυπουργό το πρωί να λέει ότι μπορεί και να δεχτούμε την πρόταση Σόιμπλε και να αναδιπλώνει το μεσημέρι, το απόγευμα. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Παρακολούθησα και εγώ από χθες το μεσημέρι μια προσπάθεια και από την αντιπολίτευση αλλά και από διάφορα αντιπολιτευτικά μέσα να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός υποχωρεί. Και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε επίσης μια κατασκευή, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής αντιπαράθεσης όπου ο κύριος Τσίπρας φαινόταν υποχρεωτικός, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως εκείνος ο οποίος παίρνει στην πλάτη του τη μεγάλη μάχη για το χρέος. Αυτά νομίζω ότι δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς. Ο κύριος Μητσοτάκης η πρώτη φορά που άνοιξε το στόμα του για το χρέος ήταν χθες. Όλο το προηγούμενο διάστημα θυμάστε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση θεωρούσε το ελληνικό χρέος βιώσιμο και μάλιστα ζητούσε πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Αλλά ας περάσουμε στα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και γιατί θα σας πω ακριβώς. Γιατί δεν δέχεστε αυτή την κίνηση Μητσοτάκη ωστόσο. Δηλαδή σας δίνει για πρώτη φορά το χέρι του σε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη χώρα. Γιατί δεν το δέχεστε και γιατί δεν κάθεστε κάτω να συζητήσετε, να βρείτε μια κοινή γραμμή, να διεκδικήσετε κάτι για τη χώρα δηλαδή και όχι για την καρέκλα του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης. Ναι, εκτιμώ ότι είναι υποκριτική αυτή η στάση. Διότι ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια κυβέρνηση η οποία είχε δεχτεί πρωτογενή πλεονάσματα 4,2% περίπου μέχρι το 2030. Στη συνέχεια συμμετείχε επίσης σε μια κυβέρνηση η οποία ζητούσε πιστοποιητικά βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος. Γιατί όμως δεν προσπαθείτε να δείτε συνέχεια, αν είναι υποκριτική. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς καλέσαμε, καλέσαμε τον κύριο Μητσοτάκη πάρα πολλές φορές και στο Κοινοβούλιο να πάρει θέση για το χρέος. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ήταν διαρκώς να υποστηρίζει κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης τους δανειστές, λέγοντας ότι πρέπει να πάρθουν τόσα και άλλα τόσα μέτρα και στη συνέχεια όταν υπήρξε μια τεχνική συμφωνία μας κατήγγειλε για την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Προτίθεται αλλά εγώ νομίζω να πάρει πρωτοβουλία να καλέσει τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και να συζητήσετε το θέμα του χρέους και της αντιμετώπισης του σοβαρά εν ώψη του Eurogroup του Ιουνίου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η διεθνή συζήτηση για το χρέος έχει προπολού περάσει στο επίπεδό της και στο βάθος της τη συζήτηση που γίνεται στην εγχώρια πολιτική. Σκηνή, αλλά και αυτό, στα ελληνικά μίντια. Όχι, τους ξένους στο όχι. Λέω ότι η συζήτηση στην οποία συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση στο διεθνές περιβάλλον είναι πολύ πιο μπροστά από όλα όσα συζητώνται αλλά και από όλα όσα υποτίθεται ότι υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Και θέλω να γυρίσω τώρα στο Eurogroup της Δευτέρας. Άρα για το απορρίπτεται αυτό, έτσι. Νομίζω, σας είπα, ότι η συζήτηση έχει ξεπεράσει πια το σε βάθος, σε πλάτος την συζήτηση την οποία προσπάθησε χθες. Γιατί, σε ποιο σημείο κύριος, βρίσκεται η συζήτηση? Θα σας πω ακριβώς. Στο Eurogroup της Δευτέρας, όπως ξέρετε, υπήρξε μια πρόταση από τη μεριά των δανειστών η οποία εμπεριείχε έναν αρκετά σαφή προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που κατέληγε σε απομείωση του χρέους αρκετά υψηλή. Δεν θέλω τώρα να μπω ούτε σε νούμερα ούτε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η είδηση η οποία αναπαράχθηκε ότι δήθεν η πρόταση αυτή δεν είχε τίποτα άλλο παρά μόνο μία δέσμευση για την εκταμείευση της δόσης της δεύτερης αξιολόγησης ήταν πλήρως ανακριβής. Αντιθέτως, υπήρξε μία πρόταση όπου προσδιορίζονταν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και θα μου πείτε τότε για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε αυτή την πρόταση. Χαίρομαι νομίζω που ότι μου γλιτώνετε την ερώτηση. Θα σας πω το εξής, ότι δεν ήταν μόνο η ελληνική κυβέρνηση η οποία έκρινε ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Ήταν και μια σειρά από άλλες χώρες, αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι είπαν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι βεβαίως ο προσδιορισμός αυτών των μεσοπρόθεσμων μέτρων είναι καλοδεχούμενος, ότι μπορούμε να συζητήσουμε στη βάση αυτού που προτείνεται για να βρούμε μία λύση σε σχέση με τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, όμως το βασικό πρόβλημα τη Δευτέρα ήταν ότι αυτή τη λύση δεν την αποδεχόταν το Δούνου του. Και αυτό το οποίο θα συνέβαινε θα ήταν ότι θα έκλεινε το Eurogroup με έναν προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων, ο οποίος δεν θα γινόταν αποδεκτός από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μετατίθεται το πρόβλημα για μετά το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά, προσέξτε, όχι τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, αλλά τους όρους συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη συζήτηση. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι απαιτούμε
και δικαιούμαστε μια καθαρή λύση στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Πριν πάμε λίγο στην επόμενη και πριν ακούσουμε τη λέει η ελληνική πλευρά, γιατί χθες λίγο μπερδευτήκαμε και θέλω να τα ξεκαθαρίσετε. Στο Eurogroup το περασμένο, η πρόταση που περιγράψατε και που φαίνεται να γίνεται μια σημαντική απομείωση, έτσι όπως την αποτιμάτε, δεν έγινε δεκτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποια πρόταση ήταν αυτή που δεν έγινε δεκτή από τον κύριο Τσακαλώτο και γιατί δεν έγινε δεκτή από τον κύριο Τσακαλώτο? Μεσολάβησε και τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή πριν πει όχι ο Τσακαλώτος και φύγει? Σας λέω ότι αυτό το οποίο κρίθηκε ως μη αποδεκτό ήταν ένα κείμενο του Eurogroup, στο οποίο δεν θα γινόταν σαφές το τι μέλη να πράξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι πρέπει να σας πω ότι το Eurogroup δεν αποφασίζει στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων. Δέχομαι αυτή την πρόταση, δεν δέχομαι αυτή την πρόταση, δέχομαι την παρακάτω πρόταση κλπ. Αλλά αποφασίζει στη βάση ενός συνολικού κειμένου. Σε αυτό λοιπόν το συνολικό κείμενο δεν γινόταν σαφές ποια θα είναι η στάση η οποία θα τηρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, τι θα γίνει. Αναφέρομαι στην πρόταση. Να μείνει μέσα, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου, χωρίς να δώσει χρήμα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Περί τίνος πρόκειται, ξεκαθαρίστε. Υπήρχε μια πρόταση η οποία προσδιορίζει κάποια μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση συζήτησης για την ελληνική πλευρά, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους. Ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο έλεγε ήταν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιφυλάσσεται να πάρει απόφαση σε σχέση με το αν θα εκταμιεύσει το ίδιο δόση για την Ελλάδα και αν θα βγάλει θετικό DSA. Επιφυλάσσεται λοιπόν ως προς αυτό και μετατίθεται η στιγμή της τελικής του απόφασης ως προς το τι θα κάνει με το ελληνικό θέμα για μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό από τη δική μας πλευρά αλλά και από τη μεριά άλλων κρατών μελών αλλά και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Διότι έγινε έχουν περάσει. Ακούστε, και με τον Πρωθυπουργό περάσει, πριν πει όχι ο κ. Τσακαλώτος, μιλήσα στο τηλέφωνο. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός βρίσκονται προφανώς σε διαρκή επικοινωνία. Όταν πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Δεν αποφασίζει κανένας, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών, χωρίς διαβούλευση σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Εσείς θέλετε να πάτε στο επόμενο Eurogroup. Θα πάμε και εκεί. Δεν θέλω να πάω στο επόμενο. Στο ίδιο θέλω να μείνω. Θέλω λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν γίνει το Eurogroup αυτό, πριν πάει στη συνάντηση αυτή ο κ. Τσακαλώτος, με αυτή την κατάληξη, την αρνητική, είχαμε έναν Πρωθυπουργό που κάλεσε μόνο του και μετά μάλιστα από πάρα πολύ καιρό. Είναι σπάνιο πράγμα αυτό. Τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στο γραφείο του, τους μίλησε για ένα σχέδιο, για μια πρόταση κουρέματος, διευθέτησης του χρέους, τέτοια που θα αναγκαστεί ίσως να βάλει και γραβάτα, πολύ καλό για να είναι αληθινό, είπε κλπ. Τι λοιπόν συνέβη, σας πούλησαν, σας είπαν ψέματα και ποιοι σας είπαν ψέματα? Όχι, κοιτάξτε. Υπερεκτιμήσατε την πρόταση που σας έκαναν, δεν την καταλάβατε καλά. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα και πρόβλημα σοβαρό, κύριε Ζανακόπουλε. Το θετικό κλίμα το οποίο υπήρχε πριν από το Eurogroup είχε οικοδομηθεί στη βάση δηλώσεων αλλά και στη βάση τη συμπεριφορά των αγορών, οι οποίες ήταν οι ίδιες οι αγορές, οι οποίες σχεδόν προεξοφλούσαν ότι θα υπάρχει μια θετική κατάληξη στα πράγματα. Η πρόταση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, σας ξαναλέω, αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εμείς πάντοτε λέγαμε ότι βεβαίως υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συνολική συμφωνία στις 22 Μαΐου, υπάρχει όμως και πιθανότητα να χρειαστούν μερικές μέρες διαβούλευσης ακόμα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, είναι καταγεγραμμένο. Ακριβώς αυτό το σημείο βρισκόμαστε δηλαδή. Η πρόταση για την απομείωση του χρέους είναι βεβαίως, σας ξαναλέω, μια καλή βάση εκκίνησης. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι μια καθαρή λύση και ως προς τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθούν. Δηλαδή, δεν αρκεί να πάρουμε μια θετική ρύθμιση για το χρέος. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια σαφής επίλυση του ζητήματος τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, η οποία, ξέρετε, παραμένει ανοιχτή αυτή η συμμετοχή ήδη από τον Αύγουστο του 2015. Έχουν περάσει δύο χρόνια όπου το πρόγραμμα υλοποιείται κανονικά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αποφασίζει ακόμα. Άρα, λοιπόν, και, αυτό δημιουργεί πραγματικά μεγάλες αβεβαιότητες. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο όπου εμείς επιμένουμε ότι αυτό το οποίο οφείλει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση και ως προς την ουσία των ζητημάτων, δηλαδή και ως προς το χρέος, αλλά και ως προς τις διαδικασίες, δηλαδή την συμμετοχή ή την μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε ξανά στο σημείο 0. Όχι, καθόλου δεν είναι έτσι. Άμα δείτε όλος ο διεθνής τύπος, σας λέω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητες είναι οι αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με την συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, αν δείτε όλος ο διεθνής τύπος, λέει ότι γίνονται διαρκώς βήματα πρόοδου, λέει ότι υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει, ότι στις 15 Ιουνίου θα έχουμε τελικά μια συνολική διευθέτηση. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το σενάριο πρέπει να οικοδομήσουμε. Βεβαίως αυτό δεν είναι η εικόνα που αναπαράγεται αυτή δεν είναι η εικόνα που αναπαράγεται στα ελληνικά ΜΜΕ, διότι το βασικό ζήτημα των ελληνικών ΜΜΕ είναι το πώς θα αποδομήσει την ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Τσανακόπουλε, διότι προσέξτε, στο Eurogroup της Δευτέρας. Μπορεί και να είναι και έτσι. Διότι στο Eurogroup της Δευτέρας εμφανίστηκαν και ειδήσεις, ειδικά από δύο συγκεκριμένες κιόλας αντιπολιτευτικές εφημερίδες, αλλά και από δύο συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς, που έλεγαν ότι η Ελλάδα βρέθηκε μόνη της δήθεν στο Eurogroup. Όπου είχαμε σειρά δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων και μελών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίοι στήριζαν τις θέσεις της Ελλάδας. Και αυτό το οποίο έλεγαν είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις υποχωρήσεις της, έχει κάνει αυτά τα οποία όφιλε να κάνει, και τώρα είναι ο καιρός της Ευρώπης. Και την επόμενη μέρα εμφανίστηκαν. Ολόκληρος ο παγκόσμιος τύπος εμφανίστηκε να ρίχνει την ευθύνη στους δανειστές για το γεγονός ότι δεν επιλύουν τον ελληνικό γόρδιο δεσμό, και αντίθετα στα εγχώρια ΜΜΕ παρουσιάστηκε μια εικόνα παταγώδους αποτυχίας, πλήρους απομόνωσης της Ελλάδας. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά νομίζω ότι δεν βοηθάνε τη δημόσια συζήτηση, κύριε Τσαπανίδη. Ακούστε με λίγο. Θα αφήσω απ' έξω ό,τι ρεπορτάζ έχει γίνει και ό,τι έχει γραφτεί σε εφημερίδες και ό,τι έχει ακουστεί σε κάθε κανάλι. Και θα πάρω. Παράγει αποτελέσματα όμως αυτό, κύριε Τσαπανίδη. Σαφώς, και είναι δουλειά σας δουλειά να τα διαχειριστείτε. Είναι δουλειά σας να τα διαχειριστείτε. Εγώ θα πάρω όμως υπόψη μου την τελευταία φορά που είχατε καθίσει απέναντί μου και σας είχα ρωτήσει τι σκοπεύετε να κάνετε με τα μέτρα που σας ζητούν. Μου είχατε πει λοιπόν τότε ότι δεν θα πάρουμε μέτρα αν δεν πάρουμε και χρέος. Μέτρα έχετε πάρει, χρέος δεν φαίνεται να παίρνετε. Όχι, αυτό που σας είχα πει είναι λοιπόν, ότι δεν πρόκειται να εφορμοστούν τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι αμέσως μετά στο επόμενο Eurogroup θα βρεθεί μια συνολική και ξεκάθαρη λύση. Γιατί να σας πιστέψουμε αυτή τη φορά, είναι το ερώτημα, αλλά θα απαντήσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Έχουν έρθει και πολλές δικές σας ερωτήσεις. Πιστέψτε με, όλες θα τις μεταφέρω αμέσως μετά τις διαφημίσεις στον κύριο Τσανακόπουλο. Ερχόμαστε σε λίγο.